Πολλοί είναι οι τρόποι που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν την φετινή τουριστική χρονιά με βάση τα στοιχεία από τα δύο μεγάλα κριτικά αεροδρόμια. Με βάση τη δημοσιοποίηση αυτών στη διάρκεια της εκπομπής Ώρα Αιχμής, φαίνεται πως το πρώτο εξάμηνο του 2023 η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022 αγγίζει το 5,6%. Ωστόσο, οι μειωμένες αφίξεις από τη Γερμανία και η μειωμένη τζίρη στα καταστήματα προκαλούν έναν έντονο πονοκέφαλο στους επαγγελματίες του τουρισμού. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε και να θριαμβολογούμε ότι θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι το πακέτο του τουρίστα έχει περίπου αυξηθεί κατά 50%. Μιλάμε ότι το αυξήθηκε 35% περίπου στο εισιτήριο και περίπου 15% στο ξενοδοχείο. Μέτριος ήταν ο Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος διαγράφονται από μέτριοι έως ανεκτή. Με βάση τα στοιχεία από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου από την 1η-1η του 2023 μέχρι και τα τέλη Ιουνίου στο αεροδρόμιο έφτασαν 1.493.572 έναντι 1.339.469 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 1.409.109 το αντίστοιχο διάστημα του χρυσού 2019. Τώρα, όσον αφορά το top 10 των αφίξεων, πρώτοι είναι οι Έλληνες ως βασικοί χρήστες του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και ακολουθούν Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχουν δύο αγορές που φαίνεται να κάνουν πρωταθλητισμό φέτος και αυτή είναι η αγορά της Πολωνίας αλλά και της Ρουμανίας που καλύπτουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό τη μείωση των Γερμανών τουριστών που ήρθαν φέτος κατά 30.000 λιγότεροι. Ακόμα και ο Μάιος αλλά και ο Ιούνιος σε επίπεδο αριθμού επισκεπτών ήταν κατά τη πιθανότητα και αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχει μία νοχελικότητα όσον αφορά την εισπραξιμότητα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Από πλευράς όμως επισκεψιμότητας και κλείνει στην Ιερά Πέτρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γεμάτη. Η Ιερά Πέτρα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά. Γίνονται νέες επενδύσεις, μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Συγκρατημένα αισιόδοξοι και οι φορείς του τουρισμού στα Χανιά με βάση τα στοιχεία από την 1η-1η του 2023 μέχρι 31η-5η του ίδιου χρόνου. Έτσι, οι αφίξεις άγγιξαν τις 445.209 έναντι 402.167 το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Όσον αφορά τη συνολική κίνηση στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, δηλαδή αφίξεις και αναχωρήσεις, το πρώτο πεντάμινο ήταν 750.041 έναντι 624.974 το 2022. Μπήκαν και δύο πράγματα καινούργια στη ζωή μας. Το ένα είναι ότι έχουμε αυξημένη ακρίβεια, κύριε Δασκαλάκη. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που είναι το οικονομικό τους επίπεδο τόσο έτσι ώστε να μην τους επηρεάζει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Με βάση τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, τα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία της Κρήτης έχουν πληρότητες που ξεπερνούν το 85-90% ενώ θα αγγίξουν το 100% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αντιστρόφως ανάλογη όμως είναι η εικόνα στους λεγόμενους μικρούς του τουρισμού, όπου ο Μάιος δεν ήταν ένας καλός μήνας και οι πληρότητες φτάνουν στο 60-70% τον Ιούλιο. Αυτό που έχουμε τώρα για δείγμα είναι ότι από τα μέσα Ιουνίου και έως τώρα και τα αρχές Ιουλίου υπάρχει αύξηση των κρατήσεων και ευελπιστούμε ότι αυτή η αύξηση θα κορυφωθεί για το δίμηνο, τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου.